Αυτές οι εικόνες με τα ξερόχορτα σε οικόπεδο του Δήμου Ηρακλείου έχουν σκορπίσει ανησυχία σε δημότητα σε γειτονιά στη Λεωφόρο Κνώσου, με τους ίδιους να κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στη Λότζια στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εδώ εγώ παλεύω πάνω από 10 χρόνια να έρθουν να το καθαρίσουν. Τίποτα. Από τη Δημοτική Αστυνομία με στέλνουν στην Καθαριότητα, από την Καθαριότητα με στέλνουν στη Δημοτική Αστυνομία. Τελικά πέρσι μου λένε θα κάνεις έτοιμα, έκανα 5 εβδόμου. Έτοιμα στην Καθαριότητα. Ναι, και ήρθε η Καθαριότητα. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Από ό,τι βλέπετε εδώ κινδυνεύομαι από φωτιά, από ποντίκια, από φίδια, από... Δηλαδή δεν μπορώ άλλο αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα ξερόχορτα εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Και είναι 3 οικόπεδα του Δήμου. Το πιο όμως που είναι επικίνδυνο και θέλει άμεσα καθαρισμό είναι αυτό. Είχε πάρει από πάνω φωτιά το πανεπιστήμιο και κινδυνεύαμε λίγο αν κατέβαινε η φωτιά. Δεν θα προλαβαίνανε να τη σβήσουν γιατί δεν έχει και εύκολη πρόσβαση. Ναι, αλλά ο Δήμος μπορεί να βρει τρόπο με ένα μικρό αμαξάκι και φορτωτάκι. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Πώς θα έρθουν να το καθαρίσουν. Γιατί μου είπανε που έχουμε δύσκολη πρόσβαση, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η ασφάλεια των κατοίκων εδώ. Πέρα από τα ξερόχορτα, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε διάφορα αντικείμενα τα οποία αναπόθεσαν ασυνείδητοι πολίτες σε οικόπεδα του Δήμου, τα οποία δεν έχουν καθαρίσει, με συνέπεια οι δημότες να διαμαρτύρονται για αυτές τις εικόνες, όπως και για τα ποντίκια. Έχει ποντίκια, έχω δει εγώ, να κάτι μεγάλα. Κατσαρίδες πολλές. Κάθε μέρα πατάω 10 με 15 κατσαρίδες. Όπως υποστηρίζει η κυρία Έφη, αν και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει το παραμικρό. Τι να πω, εντάξει με κοροϊδεύουνε. Ναι, είμαστε εδώ κοντά στην περιοχή σας, θα έρθουμε. Ναι, το έχουμε στο πρόγραμμα. Τι να σας πω, α, το άλλο, πήγα έξω εγώ ίδια στη μάντρα του Δήμου, μπράβο, λέω, γιατί από τα τηλέφωνα ξέρετε τι γίνεται. Σας είπαν από την Καθαριότητα. Ναι, θα το... θα έρθουμε βέβαια.